γεμίζει και πάλι ελπίδα η ψυχή μας. Εύχομαι το αναστάσιμο φως να γίνει οδηγός για όλους μας προς ένα κόσμο χωρίς πολέμους, συγκρούσεις και μίση, με αγάπη και κατανόηση για τον συνάνθρωπο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Η παράδοση επιβάλλει αυτές τις Άγιες Μέρες του Πάσχα να τις περνάμε μαζί με τους αγαπημένους μας. Η σκέψη μας όμως πρέπει να τρέχει πρωτίστως στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, αυτούς που περισσότερο παρά ποτέ αυτές τις μέρες χρειάζονται τη στήριξή μας, αλλά και σε όλες και σε όλους τους ενστόλους μας, αυτούς που νύχθα μέρα και αυτές τις Άγιες Μέρες αγωνίζονται προκειμένου όλες και όλοι να είμαστε ασφαλείς. Πρέπει να αλλάξουμε από το σκοτάδι της ανεξοκρατίας και της ατιμωρησίας στο φως της ελπίδας, της εξοκρατίας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ειρήνης. Εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους σας, όπου και να βρίσκεστε στον κόσμο, χρόνια πολλά και καλό Πάσχα και Χριστός Ανέστη. Να κάνουμε εθνικό στόχο τη σύνδεση της πατρίδας μας με τα πιο ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης. Το πετύχαμε στο παρελθόν, μπορούμε να το πετύχουμε και σήμερα μέσα από ένα άλλο υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα έχει περισσότερη διαφάνεια, δημοκρατική συμμετοχή και πάνω απ' όλα σεβασμό στο κράτος δικαίου. Τέλος του Γολγοθά, η Ανάσταση βρίσκεται στα δικά μας χέρια με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Και εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις και εκεί που τελικά ανατρέπονται στην πράξη, στους δρόμους του αγώνα. Εάν θέλουμε να αναστήσουμε τη χώρα, πρέπει να θυμόμαστε ότι με αυτούς που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρχει πραγματική ανάσταση του γένους και του έθνους. Έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να ζούμε από τη μια κρίση στην άλλη. Δεν μπορούμε όμως να αποδεχτούμε ότι αυτή θα είναι η κανονικότητά μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν το μήνυμα αυτών των ημερών, το μήνυμα της ελπίδας. Η Ανάσταση του Χριστού να φέρει τη χαρά και την ελπίδα στα πρόσωπα του λαού μας. Ας δώσουμε όλοι μας την αγάπη στους ανθρώπους, στους δικούς μας ανθρώπους και σε εκείνους που έχουν ανάγκη.